Καλημέρα, coach. Έχουμε πληροφορηθεί από τις πηγές που έχουμε και γνωρίζετε και πολύ καλά ότι εδώ στην Κιώτα μαθαίνουμε όλα. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο event, πανευρωπαϊκός τελικός αγώνας εδώ στην ΚΟ 10, 11, 12 Απριλίου. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πολύ σημαντικό event των πολεμικών τεχνών εδώ στο νησί μας. Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα για μια ακόμα φορά. Πράγματι, ετοιμάζουμε κάτι πολύ μεγάλο για το νησί εδώ πέρα. Ο Νίκος ο Παπανικολάου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά για πανευρωπαϊκό τίτλο της WKU απέναντι στον Τούρκο αθλητή που έχει γίνει αυτός ο μεγάλος δώρος το καλοκαίρι. Πραγματικά θα κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα στο νησί και θα είναι πρωτόγνωρο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτός ο πρωταθλητής της Τουρκίας θεωρείται ένας από τους πολύ καλούς αθλητές στον κόσμο, στην Ευρώπη, και μάλιστα έρχεται με άγριες διαθέσεις, έχουμε πληροφορηθεί. Μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος, να το πω λαϊκά, είναι λαϊκός ήρωας στον τόπο του. Είναι πάρα πολύ κριτικός, πάρα πολύ δυνατός παίχτης. Θέλει και κυνηγάει τον Νίκο σαν τρελός με τις δηλώσεις του και με αυτά που έχει πει. Και πρόσφατα είπε, πριν δύο μέρες, ότι θα έρθει στο νησί της ΚΟ και θα υψώσει την Τούρκη σημαία. Κύριε Κώστογλου, είστε και εσείς προπονητής μαζί με τον κύριο Μουστάκη εδώ του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Αποτελείτε το πιο δυναμικό προπονητικό team εδώ στην Ελλάδα. Ο κύριος Μουστάκης μας είπε για την πρόκληση σε εισαγωγικά του Τούρκου Πρωταθλητή ότι θα έρθει εδώ στην ΚΟ, θα σηκώσει την τουρκική σημαία ως νικητής. Η απάντησή σας. Κύριε Χατζηστέργο, καλημέρα και από μένα. Είναι τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι δίπλα στον προπονητή από την Αθήνα, τον κύριο Μουστάκη, τον Γιώργο, που τα τελευταία χρόνια είναι μαζί με τον Νίκο. Τους ευχαριστώ και τους δύο που θέλουν να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που μας δίνει ο Τούρκος και βήμα να πατήσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τον Νίκο και να δείξουμε στην ΚΟ ποιο είναι αυτό το ταλέντο. Ο Νίκος, όπως ξέρετε, γιατί και εσείς εδώ ζείτε, έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια στο Σύλλογο Ασκληπιό με προπονητή εμένα. Είναι ένα παιδί το οποίο έδειχνε ότι δουλεύει πάρα πολύ από όλους τους αθλητές και γι' αυτό έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, να δέχεται προκλήσεις από ένα μεγάλο ήρωα της Τουρκίας και όπως βλέπετε και στο YouTube έχει πάρα πολλά like. Μας προκαλεί λοιπόν, εμείς έχουμε μάθει, τουλάχιστον ο Νίκος από ό,τι ξέρετε, παίζει μεγάλα event τώρα. Τις προκλήσεις δεν τις φοβάται, απλά τον πεισμώνει περισσότερο, όπως έχει πεισμώσει και εμένα και τον κύριο Μουστάκη, έτσι ώστε να βγάλουμε εκείνη την ημέρα ένα αθλητή της ΚΟ και να δει η ΚΟ πραγματικά ποιο είναι το kickboxing στην ΚΟ και πού αξίζει και ποια είναι η θέση που πρέπει να πάρει. Βέβαια, να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς που θα μας στηρίξουν σε αυτή μας την προσπάθεια, το Δήμο, την Περιφέρεια, τους χορηγούς μας, τους θέλουν όλους. Γιατί πραγματικά, όπως είπε και ο κ. Μουστάκης, είναι ένα event που δεν έχει ξαναγίνει στην ΚΟ και προσπαθούμε να δώσουμε και θέαμα, ένα πολύ ωραίο θέαμα με τα μικρά παιδιά, το συλλόγο μας από τα γύρω νησιά και από εμάς εδώ, και στο τέλος να είναι και ο Νίκος με ένα άξιο αθλητή από την Τουρκία που μας προκαλεί εδώ και τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να του δώσουμε σε εισαγωγικά, να το αποδείξουμε μάλλον ότι μπορούμε και στην ηλικία που είναι ο Νίκος μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτή την πρόκληση στις 11 με 12 Απριλίου που θα γίνει αυτό το event. Κύριε Κώστογλου, ένα πολύ μεγάλο event, όπως μας είπατε και εσείς και ο κύριος Μουστάκης, οι δύο προπονητές του Παγκόσμιου Πρωταθλητή μας, θα πραγματοποιηθεί εδώ στο νησί με την υποστήριξη του Δήμου, της Περιφέρειας και των χορηγών σας. Τι αναμένετε από τον φιλάθλο κόσμο της ΚΟ, από τους Έλληνες φιλάθλους? Γιατί έχουμε δει σε βίντεο, ο Νίκος όταν πήγε στην Τουρκία, βρέθηκε μέσα σε ένα πολύ δυνατό, θα έλεγα ορισμένες φορές και εχθρικό κλίμα, γιατί σε έναν τελευταίο του αγώνα προπυλακίστηκε κιόλας, αν δεν απατώμε. Ο Νίκος, πριν το event θα γίνουν δηλώσεις βέβαια και από τους προπονητές και από τους αθλητές και από αυτόν τον ίδιο και από τον Νίκο, όπως γίνεται στα μεγάλα event, για να ακούσει και να δει ο κόσμος τι θα συμβεί εκείνη την ημέρα. Εμείς θέλουμε τη στήριξη της ΚΟ, όπως κάθε φορά μας τη δίνει και δεν έχουμε παράπονο. Απλά αυτή είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι θέλουμε αυτή τη στιγμή, θέλουμε να μας στηρίξει περισσότερο με ό,τι
όπως μπορεί, γιατί η συμβολή του θα είναι πολύ μεγάλη. Θέλουμε λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος της ΣΚΟ ότι γίνεται ένα μεγάλο event, υπάρχουν τρομερά έξοδα. Ο Νίκος θα φέρει και στις προετοιμασίες. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε στην ΚΟ, να μας δείξει ΚΟΣ για άλλη μια φορά τη συμμετοχή του, γιατί πραγματικά είναι ένα event που θα δει μεγάλο θέαμα. Και πιστεύω ότι η ΚΟΣ, όπως πάντα, στηρίζει τα παιδιά της, τα αγαπάει, και ο Νίκος είναι παιδί της ΚΟ. Νίκος Παπανικολάου, παγκόσμιος μας πρωταθλητής. Νίκο, τον Απρίλιο μεγάλη πρόκληση και τιμή για εσένα να αγωνιστείς στον Πανευρωπαϊκό τελικό με έναν αντίπαλο, ο οποίος πριν λίγες μέρες μας ενημέρωσαν και οι δασκάλοι σου, δίπλα ο κύριος Κώστογλου και ο κύριος Μουστάκης, ότι θα έρθει εδώ στην ΚΟ, να το πω λαϊκά, να σε κατατροπώσει, να σε λιώσει στη γλώσσα σας και να σηκώσει ψηλά την τουρκική σημαία εδώ μπροστά μας, στο βάθρο των νικητών. Ποια είναι η απάντησή σου? Στέργο, καλησπέρα. Έμαθα για τις δηλώσεις του Τούρκου. Παίζει πάνω σε πολύ λεπτά ζητήματα, ειδικά τις εποχές που ζούμε τώρα με την τουρκική σημαία, αν πιστεύω ότι θα τη σηκώσει τον ΣΥΤΙΣΚΟ. Πατάει βάση της περισσότερης εμπειρίας που έχει και των αγώνων, αλλά ξεχνάει ότι εγώ έχω κάτι που δεν έχει αυτός. Έχω ελληνική ψυχή και θα είμαι εδώ να το αποδείξω ότι δεν φοβάμαι τίποτα για κανέναν, δεν έχω φοβηθεί τη ζωή μου, έχω παίξει σε πολύ μεγάλα event και ίσα ίσα αυτά που οι δηλώσεις που κάνει με πεισμόνουν ώστε να βγάλω ένα πλάνο προετοιμασίας που πραγματικά θα είμαι στην καλύτερη μου φάση μέσα στο νησί της ΚΟ και θα κρατήσουμε τη ζώνη στο νησί. Σε φοβίζει το γεγονός ότι, όπως είπες, είναι ένας πολύ έμπειρος και πραγματικά, όπως είπαν οι δασκάλοι σου, ένας θρύλος του αθλήματος στη γειτονική Τουρκία? Δεν μου φοβίζει τίποτα. Θα δουλέψω σκληρά. Ήδη έχουμε βάλει με το δάσκαλό μου ένα πλάνο. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία μας από την Αθήνα. Θα κορυφωθεί στην Ολλανδία με σπάνι με μεγάλους αθλητές, θρύλους όπως ο Άντι Σάουερ τώρα και οι διάφοροι άλλοι. Θα είμαι στα καλύτερά μου. Ίσα-ίσα οι προκλήσεις είναι για μένα, είναι για να τις κατακτάω και θα του δείξω τι θα πει η ελληνική ψυχή. Κύριοι, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στους κόους φιλάθλους εν ώψη αυτών των μεγάλων αγώνων εδώ στο νησί μας. Κύριε Μουστάκη. Θέλω να υποσχεθώ στον κόσμο της ΚΟ ότι αυτό που θα δουν θα είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, όπως είπα και προηγουμένως. Ο Νίκος θα δώσει το 100% της ψυχής του για να κρατήσουμε τον πανευρωπαϊκό τίτλο εδώ πέρα και θέλουμε όλους τους ντόπιους να έρθουν να μας στηρίξουν πραγματικά, γιατί η προσπάθεια αυτή που θα κάνει ο Νίκος είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Γι' αυτό θέλω όλοι να είναι δίπλα μας. Κύριε Κώστογλου. Φίλε Στέργο, θέλουμε για τελευταία φορά να κλείσουμε τη συνέντευξη και να πούμε ότι θέλουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί πραγματικά ο Νίκος θα δουν ένα άλλο Νίκο. Όπως σας είπε, η προετοιμασία του ξεκινάει από Ολλανδία, από Αθήνα, θα τελειώνει στην ΚΟ, οπότε θα έχουμε ψηλούς στόχους, έχουμε ψηλούς στόχους και από εκεί και πέρα θέλουμε τη στήριξη του κόσμου, όσο μπορεί να μας στηρίξει όλη η ΚΟΣ για να δει πραγματικά το παιδί της που έχει φτάσει και με ποιον αθλητή πάνω να τα βάλει. Νίκο, είσαι ο μαχητής, δύο άξιοι δάσκαλοι. Θεωρώ ότι ο τελευταίος λόγος είναι η νίκη απέναντι στον Τούρκο πρωταθλητή. Σίγουρα αυτό θα κυνηγήσουμε. Είναι μεγάλη μου χαρά επιτέλους να παίξω και μπροστά στο δικό μου κόσμο. Όπως είδες, συνήθως αγωνίζομαι στο εξωτερικό και τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά κοινωνικά για μας. Όπως είδες και στην Τουρκία, μας προφυλακίσανε. Και αυτή τη φορά θα παίξω εγώ μέσα στο δικό μου νησί, να με δει ο δικός μου κόσμος. Είναι η μεγαλύτερη τιμή. Θα είναι τους όλους εκεί, θα είναι η δύναμή μου. Η ελληνική σημαία. Η ελληνική σημαία θα σηκωθεί ψηλά και ο Τούρκος θα γκρεμιστούν τα όνειρά του σύντομα. Καλή επιτυχία σε όλους σας.